Με απόλυτη επιτυχία και με τις συμμετοχές να ξεπερνάνε τις 440 πορασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, διοργανώθηκε σήμερα στην Πτολεμαΐδα για τέταρτη συνεχή χρονιά ο αγώνας δρόμου Μνήμες Λιγνίτη που διοργανώνει το Σωματείο των Εργαζομένων Σπάρτακος στη μνήμη όσων εργαζομένων έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος. Τέταρτη χρονιά και η Μνήμες Λιγνίτη πλέον έχει γίνει θεσμός. Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να σκεφτεί να διοργανώσει έναν αγώνα δρόμου πανελλήνιας εμβέλειας πλέον προς τιμήν των ανθρώπων που έχουν εκδώσει τη ζωή τους για το πολυτιμότερο αγαθό σήμερα που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Μνήμες Λιγνίτη λοιπόν θα πάνε πολλά χρόνια ακόμη, τουλάχιστον όσο υπάρχει και εξορίζεται λιγνίτη στην περιοχή, δηλαδή για τα επόμενα 50 χρόνια. Ο αγώνας δρόμου που έχει εξελιχθεί σε θεσμό για το Σωματείο Σπάρτακος αλλά και τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής κέντρισε το ενδιαφέρον αρκετών αθλητών που για ακόμα μια χρονιά έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στους διοργανωτές. Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Σπάρτακος διοργανώνει τον δρόμο Μνήμες Λιγνίτη προς τιμή των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος. Ένα πολύ δύσκολο καθήκον για να μπορέσει όλη η Ελλάδα να απολαύσει τότε το αγαθό του ηλεκτρισμού. Οι αθλητές έτρεξαν στον δρόμο που καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι κάνουν για να πάνε στη δουλειά τους και να επιστρέψουν από αυτήν με ασφάλεια. Πολλές φορές έχουμε χάσει συναδέλφους και στη μνήμη αυτών διοργανώνουμε αυτόν τον δρόμο. Είναι η τέταρτη φορά, όπως είπα. Θεωρούμε ότι πλέον έχει γίνει θεσμός. Περιμένουμε τον κόσμο να τον αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να σταθούμε σε ένα ύψος. Η διοργάνωση θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή. Εσείως έχουμε φτάσει στην τέταρτη, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη διοργάνωση με τη διακριτική επωνυμία αγώνας δρόμου, πανελλήνιος αγώνας δρόμου Μνήμες Λιγνίτη. Κατά την άποψή μας, επιτρέψτε μας να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεσμευόμαστε βέβαια απέναντι στους δρομείς ότι όποια λάθη διαπιστώσαν θα μας τα καταθέσουν και του χρόνου θα είμαστε ακόμη καλύτεροι και βεβαίως με ακόμα μεγαλύτερες συμμετοχές. Τον αγώνα το παρόντευσαν αρκετοί αθλητές από όλη την Ελλάδα που ήρθαν στην περιοχή για να τιμήσουν τους νεκρούς εργαζομένους της ΔΕΗ και υποσχέθηκαν πως θα βρίσκονται εδώ και τα επόμενα χρόνια. Εκπροσωπώντας το αθλητικό σωματείο Στίβο Τυφλών και πάλι στον σημαντικό αυτό αγώνα, τιμώντας τους νεκρούς των εργατικών ατυχημάτων. Βρισκόμαστε στην καρδιά της ΔΕΗ, όπου παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα που εμείς στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα απολαμβάνουμε μέσα από τα καθά του πολιτισμού. Αυτούς τους νεκρούς ήρθαμε να τιμήσουμε. Αγώνα δρόμου Μνήμες Λιγνίτη στήριξε η Δημόσια Επιχείρηση Ελεκτρισμού, ο Δήμος Εορδέας και πολλοί σύλλογοι της περιοχής.